Στι Ηνωμένε Πολιτείε θα πάμε. Μπροστά στι κάμερε καταγράφηκε ένα στάτο των ανδρών τη ασφαλεία του Τζο Μπάιντεν, αλλά και η αντίδραση του ίδιου Αμερικανού Προέδρου, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σταθμευμένο όχημα τη συνοδεία του. Πάμε λοιπόν στην Ιουλία Βελισσαράτου να μα πει, Ιουλία, τι ακριβώ συνέβη. Ακριβώς, αναστάτωση επικράτησε στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ όταν ένα όχημα ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε ένα από τα οχήματα της συνοδείας της αυτοκινητοποίησης του Τζο Μπάιντεν. Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος βρισκόταν στο Ντέλαγουέρ, στο σπίτι του, μαζί με μέλη του επιτελείου της προεκλογικής του εκστρατείας, μαζί με τη σύζυγό του, έβγαινε έξω εκείνη την ώρα για να μπει σε ένα από τα οχήματα και είδε το ατύχημα. Αν και όπως λένε τα αμερικανικά μέσα, ο ίδιος ήταν ψύχρεμος, θα τον δείτε κι εσείς αρκετά σαστισμένο, να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά ωστόσο να μπαίνει στη συνέχεια στο όχημα και να φεύγει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, Εύα, ο οδηγός ήταν μεθυσμένος και έπεσε πάνω σε ένα από τα οχήματα και έτσι λοιπόν διασκεδάστηκε η εντύπωση ότι μπορεί να ήταν μια εσχεμένη πράξη. Σε ευχαριστούμε, Ιουλία Βελισσαράτου.